Είναι χιλιάδες σημερινές κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων, απεργών που σήμερα παρέλυσαν όλη τη χώρα από την, οργή που μας ξεχυλίζει. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες τους οικείους των θυμάτων που τόσο άδικα θα χαθήκανε. Εμείς το πένθος που νιώθουμε το εκφράζουμε μέσα από τους αγώνες μας και τις διεκδικήσεις μας. Δίνουμε την υπόσχεσή μας στους νεκρούς και γινόμαστε φωνή τους ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Νιώθουμε θλίψη αλλά και οργή. Οργή γιατί αυτό το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο. Οι εργαζόμενοι στα τρένα διεκδικούσαν μέτρα, εξτρονισμό των υποδομών, αυτοματοποιημένα μηχανήματα που να διορθώνουν τα ανθρώπινα λάθη, προσλήψεις εργατών και άλλα. Φωνάζαν και προειδοποιούσαν για αυτό που τελικά συνέβη. Αλλά όπως πάντα, οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις δεν έδωσαν ούτε μισό ευρώ για αυτά που οι εργαζόμενοι ζητούσαν. Φάνηκε, όχι μόνο με αυτό το έγκλημα, ότι βλέπουν τη ζωή μας ακόστος, ότι μπροστά στα κέρδη των εταιριών δεν υπολογίζουν τίποτα. Σε αυτό το τρένο θα μπορούσε να ήταν τα αδέρφια μας, οι φίλοι μας, οι γονείς μας, εμείς οι ίδιοι. Οι μαθητές από όλη την Ελλάδα έστειλαν μήνυμα με τις δράσεις που οργανώσανε. Όπως κάναμε όλη αυτή τη βδομάδα πάνω από 200 σχολεία στην Αθήνα, χιλιάδες μαθητές στον Πειραιά, πορείες στις γειτονιές μας και άλλα. Και σήμερα αυτό αντυχεί και εδώ. Να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Δεν θα ξεχάσουμε, αλλά θα παλέψουμε να μην υπάρξουν άλλοι νεκροί από τα χέρια κυβερνήσεων και εταιριών. Το Υπουργείο και οι διευθύνσεις μας ευχαριστούν για τον αγώνα μας και αντί για καραμέλες μοιράζουν αποβολές σε αγωνιστές μαθητές. Ξέρουμε και ξέρουμε ότι δεν θα περάσει. Την καλύτερη απάντηση την παίρνουν από εδώ, σήμερα, από τις κινητοποιήσεις προηγούμενες ημέρες. Από τους φοιτητές που βρίσκονται κατά χιλιάδες σήμερα εδώ, από την καθημερινή μας δράση μέσα στα σχολεία, που μπαίνουμε μπροστά για κάθε τι μικρό και μεγάλο. Μόνο με τους αγώνες μας έχουμε κατακτήσεις και μόνο με αυτούς δεν θα έχουμε άλλα εγκλήματα όπως αυτό στα Τέμπη. Απαιτούμε τώρα να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος, να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, να δοθεί όλη η αναγκαία βοήθεια στους τραυματίες και τις οικογένειές τους. Απαιτούμε το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Καλούς αγώνες!